Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όταν χτύπησε το ρολόι στις 9.30-10 παρά για να σηκωθώ να έρθω εδώ για την προετοιμασία της εκπομπής και την εκπομπή στο Λίμπερο, λέω, μου φάνηκε ότι κοιμήθηκα 5 λεπτά μετά το τέλος. Και επειδή ήμουνα και μέσα στα νεύρα, γιατί είμαι αρρωστάκι Warriors, αρρωστάκι, και όταν φώναζε ο Βασίλης εχθές στα καλάθια, ειδικά στο τελευταίο 12 λεπτό, ήθελα να πάρω το αεροπλάνο και να έρθω να σας βρω. Το Βασίλη να βρίσκω και εμένα. Όχι εσένα, όχι εσένα. Το κοίταξε, Βασίλη τα φώναζε. Κοίταξε και κανένα δυο σχολιάκια που έκανες τώρα που θυμάμαι, ας πούμε, το πώς θα βρουν οι Celtics και ο Tatum. Είχες φαγωθεί, Χρήστο, με τον Tatum, αλλά τέλος πάντων. Το βρήκαμε το πρόβλημα από τους άλλους και όχι τον Tatum εχθές. Ναι. Ήταν σχεδόν μετρημένα κουκιά. Δηλαδή, αν δεν έπαιξε ο Tatum και κάποιος πρέπει να κάνει ένα δραγάθιμα ουσιαστικά για να μπορέσει να έχει τύχει η ομάδα του Celtics, γιατί επιθετικά τουλάχιστον είναι σαφώς πιο περιορισμένη, προβλέψιμη από το Golden State, που είναι πραγματικά μια πολύ πολύ καλή επίθεση. Πάντως, οφείλω να σου πω τώρα, επειδή είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε, ότι η παρουσία σου στις μεταδόσεις είναι εξαιρετική, έτσι. Μας βοηθάς όλους εμάς, εντάξει, που νιώθουμε λίγο με το μπάσκετ, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, τους τηλεθεατές, να καταλαβαίνουν πράγματα, περισσότερα πράγματα μάλλον, και η παρουσία σου στις, και δεν είναι αβάντα αυτό, είναι αλήθεια, είναι αυτό που νιώθω και στο λέω, και η παρουσία σου στις περιγραφές εκεί στο σχόλιο, αλλά και στις εκπομπές στο Pick and Roll του Βασίλη, δίνουν το κάτι παραπάνω. Αυτό που λέω εγώ συνεχώς είναι μια έκφραση που χρησιμοποιώ: γινόμαστε σοφότεροι όταν σ' ακούμε. Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Και γενικότερα στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ μπασκετικός ο κόσμος. Ναι. Νομίζω ότι καταλαβαίνει πολύ περισσότερα από ότι ο μέσος όρος, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Εννοείται. Και όταν αυτοί που πήγαιναν στο μπάσκετ και παρακαλούσαν για ένα εισιτήριο εκείνη τη δεκαετία του 90 και στις αρχές μετά το 2000 και πριν το 80, και τώρα μου γυρίζουν την πλάτη και κάνουν σαν να μην γνωρίζονται με το άθλημα, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο τους κυνηγάω εγώ όλους αυτούς. Και τους ξεφωνίζω. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για πες τώρα, τι έγινε χθες. Έβλεπα το συν 15 που είχαμε να εξαφανίζεται και να γίνονται αυτά τα όρια των Celtics στο τελευταίο 12 λεπτό, και δεν πίστευα στα μάτια μου, Χρήστο. Πραγματικά. Ναι, νομίζω ότι δεν το πίστευαν και οι Golden State. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά πίστεψαν ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει, που είναι πολύ περίεργο να το κάνει μια ομάδα με τόση εμπειρία, τόσο μπάσκετ μέσα της. Εκεί είχε ένα διάστημα που... Ένα διάστημα που σε χάσαμε. Σε χάσαμε, Χρήστο. Χρήστο, κάπου να πας που να έχει σήμα, δεν σε ακούμε. Οπότε... Τώρα σε ακούμε καλύτερα. Ωραία. Σε ακούμε, ναι. Ωραία. Ήθελε να βάλει ένα σούτ να τελειώσει το μάτ. Και η πλάκα, το αστείο είναι ότι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ναι, θα είχαν η Βοστόνη το προηγούμενο παιχνίδι του Μαϊάμι, στο 7ο παιχνίδι. Δηλαδή από 10 λεπτά, 10 πόντους, 2 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι, βρέθηκε ουσιαστικά σε ένα κακό σου του Τζιμ Μπάτλερ να είναι έτοιμοι να χάσει τη σειρά. Ναι. Αυτό έγινε και νομίζω ότι σοκαρίστηκε βλέποντας τα τρίποντα να πέφτουν με τέτοιο ρυθμό καταιγιστικό, ειδικά τρίποντα του White, ήταν για να δυο δεν μπαίνουνε. Ναι. Μετά έβαλε και ο Χόρφορντ, ναι, και νομίζω αυτό ήταν σαν κάποιος να τους έξει μια σφαλιάρα, και μέχρι να καταλάβουν τι έγινε είχαν βρεθεί και χάνανε κιόλας. Χάσαν τελείως την ψυχραιμία τους. Πνευματικά δεν νομίζω ότι περίμεναν μια τέτοια αντίδραση των Celtics. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τους χρησιμεύσει στη συνέχεια, γιατί τα παιχνίδια τελειώνουν στο τελευταίο λεπτό. Ναι, αλλά εντάξει, δεν περιμένεις να έχει 6 στα 8 τρίποτα ο Χόρφορντ τώρα. Δεν περιμένεις το White να είναι κρεμασμένοι πάνω του και να σουτάρει, ας πούμε, σαν να τα βάζει την προπόνηση. Ειδικά από αυτούς τους δύο, μιλάω για τα σουτ τριών πόντων, έτσι. Γιατί αυτά ουσιαστικά καθάρισαν το μάτς. Ναι, αυτά. Ναι. Και τα σουτ των δύο. Τα σουτ αυτών των δύο, ναι. Μπορεί να έβαλε ένα καλάθι δύο δύσκολο ο Τζέιλεν Μπράουν, αλλά ήταν μέχρι εκεί. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι διαχειρίσιμο. Αν δεν έβαζαν αυτά τα όρια, θα ήταν διαχειρίσιμο. Βέβαια, απ' την άλλη, είναι πολύ δύσκολο να οι Celtics να ήταν κοντά στο παιχνίδι αν δεν έκαναν τέτοια πράγματα, από τη στιγμή που ο Tatum ήταν εντελώς εκτός παιχνιδιού, χάρη στην πολύ καλή άμυνα του Wiggins.
Βέβαια από τους Warriors όμως το χθεσινό παιχνίδι και ξεκινώντας έτσι, δηλαδή ξεκινάει ο Κάρι, πραγματικά είναι για να το βλέπεις αυτό το πράγμα και να ουρλιάζεις όπως φώναζε ο Πουσούλιας Βασίλης χθες στο πρώτο δεκάλεπτο. Ξεκινάει με 6-7 τρίποτα και μετά οι υπόλοιποι μάλλον εγώ παρακολουθώντας τους βλέπω ότι αφού έχουμε τον Κάρι σήμερα, εντάξει, θα τα βάζει όλα αυτός. Δεν ήταν καλά οι υπόλοιποι. Ούτε ο Τόμσον, ούτε ο Γκριν. Δηλαδή, ο Γκριν εχθές ήταν και στην άμυνα και στην επίθεση εκτός τόπου και χρόνου αρκετές στιγμές. Ο Wiggins με μεταπτώσεις δεν ήταν ο Κάρι και οι άλλοι εχθές από τους Γόριους. Ήταν ξεκάθαρο ο Κάρι και οι άλλοι. Και νομίζω και προπονητικά, εντάξει, όσο πρέπει να μιλάμε δηλαδή για αυτούς τους τρεις προπονητές, το προστινό κομμάτι του πάγκου που έχουν οι Warriors, τον Kenny Atkins, τον Mike Brown και φυσικά τον Steve Kerr, νομίζω ότι έχουν στο μυαλό τους ένα πιο μακροπρόθεσμο πλάνο. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, οι Miami να παίζουν με τον Jimmy Butler 48 λεπτά. Βλέπουμε άλλες ομάδες, ο Γιάννης να παίζει 46,5. Ο Κάρι δεν έπαιξε τόσο πολύ και αν θα δούμε, δεν έχω πρόχειρα τα στοιχεία τώρα να δω το συμπλήν, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά το συμπλήν του Κάρι, δηλαδή έμεινε αρκετά στον πάγκο, προφανώς σκεφτόμενοι πιο μακροπρόθεσμα, μια μεγάλη σειρά, να μην τον διαλύσουν, να μην τον εξαντλήσουν, να μην πάθει δηλαδή αυτό που έπαθε ο Γιάννης στο 7ο παιχνίδι. Με τους Celtics, και γιατί φαινόταν ότι παρόλο που χανόντουσαν οι διαφορές και παρόλο που γινόντουσαν τέτοια πράγματα, ο Κάρι έμεινε λίγο παραπάνω στον πάγκο και αυτό φάνηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο που δεν έκανε τίποτα. Δεν σουτάρε, δεν πήρε φάση, δεν έκανε και έμεινε και πολύ ώρα στον πάγκο. Ναι, και προπονητικά αυτό, επειδή το ξέρεις καλύτερα από τον καθέναν, πώς το προσεγγίζεις όταν βλέπεις ότι ένας παίκτης στο πρώτο δωδεκάλεπτο οργιάζει? Δηλαδή τον βλέπεις ότι ό,τι και να κάνει, η μπάλα θα τη στείλει στο καλάθι. Τον αφήνεις έξω στο δεύτερο? Σίγουρα έπρεπε να του δώσει εκεί λίγες ανάσες. Είδε ότι κάπως θα μπορούσε να κυλήσει το μάτι και χωρίς αυτόν. Και τελικά, εντάξει, δεν βγαίνουν όλα. Δεν βγαίνουν όλα αυτά που σκέφτονται οι προπονητές. Ναι. Και νομίζω όμως ότι είχαν στο μυαλό τους ένα πιο μακροπρόθεσμο πλάνο. Ότι εντάξει, δεν πειράζει. Θα το ρισκάρουμε λίγο παραπάνω, γιατί θέλουμε να είναι φρέσκος σε όλη τη σειρά, ή πιο φρέσκος σε όλη τη σειρά, είναι ακόμα πολύ νωρίς, κανένας δεν κρίθηκε από το πρώτο παιχνίδι. Αλλά ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τους Warriors να ανοίξουν θετικά αυτό το παιχνίδι. Ναι. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι ο Tatum να είναι σε τόσο κακή μέρα και ο Jaylen Brown να είναι σε 3 δεκάλεπτα ουσιαστικά κοιμόμενος. Ναι, αφού βάζαν τα πίθανε οι άλλοι, τι να κάνει. Εκτός του Τζέιλεν Μπράουν, ναι, έβαζε ο Χόρφορντ με τον White. Είναι λογικό. Και ο Σμαρτ έβαλε εκεί στο τέλος κάτι τρίποντα απίθανα. Ναι, και κοίταξε, στατιστικά υπάρχει η τάση να κάπως να εξορροπούνται τα πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχει το απόλυτο κενό. Θα είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε σε κάτι blowout παιχνίδια στο 30-40 πόντους. Κάπως υπάρχει μια τάση εξισορρόπησης, ειδικά σε μια σειρά play-off θα δούμε πολλά περίεργα νομίζω. Θα έχουμε παιχνίδι που θα έχουμε τον Clay Thompson να βάζει 30 πόντους, θα έχουμε παιχνίδι που θα έχουμε τον Tatum να βάζει 30-35-40. Είναι πράγματα τα οποία περιμένουμε, απλώς είναι το αποτέλεσμα εξαρτάται από το πώς θα συνδυαστούν αυτές οι αποδόσεις του κάθε παίκτη με τον αντίπαλο τους. Και ο Κέρ πάντως μετά το τέλος του μάτσι είπε ότι άμα τρώμε 21 τρίποτα από τους Celtics είμαστε δύσκολα. Πώς θα το καλύψεις? Δηλαδή, εννοείται πώς θα το καλύψεις. Βέβαια, επαναλαμβάνω, στο επόμενο μάτι είναι αδύνατο να ξαναμπούν 21 τρίποτα. Είναι στατιστικά αδύνατο. Και τώρα εκεί θα πρέπει να έχει την ψυχραιμία και θα πρέπει να έχει τη συνέπεια να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το πράγμα και η Βοστόνη αλλά και το Golden State για να μπορέσει να πάει το 1-1. Τώρα το επόμενο μάτς είναι Κυριακή προς Δευτέρα, ξημερώματα, 3 η ώρα, 3 δεν είναι, 4. Ναι. 3 η ώρα. Ξενύχτη. Συνεχώς. Ξενύχτη. Ναι, με 2-3 ώρες ύπνο μέχρι να τελειώσει η τελική. Χρήστο Μαρμαρινέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια αξίζει και με το παραπάνω. Το παραπάνω, νοείται.
Θα κοιμάσαι 2-3 ώρες νωρίτερα το απογευματάκι για να μπορείς να αντέξεις το βράδυ, όμως δεν ξυπνάς. Αυτό κάνω, αυτό κάνω. Και εγώ αυτό, εχθές, αυτό έκανα χθες. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πολύ. Κι εγώ, κι εγώ.